Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δελή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ξεκινήσαμε με το θέμα αυτών των ημερών, αυτό το πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι, για την ασύλληπτη τραγωδία στο Μάτι. Θέλετε να καταθέσετε και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την ιστορία? Ασφαλώς. Ασφαλώς. Πρόκειται, νομίζω, για μια πολύ μεγάλη, πολύ βαθιά πληγή στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, έτσι όπως το εισέπραξε από το βράδυ εκείνο, έτσι όπως το βίωσαν ιδιαίτερα οι οικογένειες των θυμάτων. Mm-hmm. Όμως, ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τις ευθύνες και τις πολιτικές και τις όποιες ευθύνες, τις ποινικές, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και την μεγάλη εικόνα, να δούμε αυτό που κρύβεται πίσω από αυτές, mm-hmm. Που είναι οι μεγάλες, έτσι, ολιγορίες, οι μεγάλες καθυστερήσεις, οι μεγάλες ευθύνες τελικά για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εξαιτίας της πολιτικής όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής, στην πυροσβεστική για παράδειγμα, mm-hmm. της οποίας είναι γνωστές οι ελλείψεις, και σε προσωπικό και σε μέσα. Το θέμα είναι ότι πάντα οι ελλείψεις... Η ανυπαρξία και η σαθρότητα, αν θέλετε, και η επιφανειακότητα στην λεγόμενη πολιτική προστασία, και βεβαίως αυτό που βάζουμε εμείς ως ΚΚΕ και θαρώ ότι το βάζουμε μονάχα εμείς, το ότι από την ώρα που η γη εμπορευματοποιείται και αγοράζεται και πουλιέται και ο χωροταξικός σχεδιασμός υπόκειται σε αυτόν τον νόμο, mm-hmm. από αυτή τη στιγμή και μετά, εξαιτίας αυτής της εμπορευματοποίησης της γης, θα έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτή είναι η βάση, αν θέλετε, η πολιτική και κοινωνική βάση για την καταστροφή και για την τραγωδία η οποία συνέβη στο Μάτι, χωρίς βεβαίως να θέλουμε να αποσύσουμε τις ευθύνες καθενός υπέρ μου, και τις πολιτικές αλλά και τις ποινικές, οι οποίες θα πρέπει να αποδοθούν. Πάντα σε δύο περιπτώσεις, κύριε Δελή, θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, και από τη στιγμή που υπάρχουν 100 νεκροί, δεν συζητάμε για ευθύνες. Οι ευθύνες είναι βαρύτατες και πρέπει να αποδοθούν. Μήπως όμως και καμία επιχείρηση και κανένας συντονισμός δεν θα ήταν ικανός να ανταπεξέλθει σε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν πάνω από τη λογική? Κοιτάξτε, το λέω εγώ τώρα, κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, γιατί ξέρετε... Καλά κάνατε. Το λέω από την άποψη, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αφαιρέσω ευθύνες από κανέναν. Είναι, αλλά, το γνωστό. Ναι, κύριε Πικουλά. Αλλά ναι, σε αυτή τη χώρα είμαστε λίγο σαρωτικοί γενικώς. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι το μόνιμο μοτίβο, μετά από τόσο μεγάλες καταστροφές, για τη σφοδρότητα δηλαδή των καιρικών φαινομένων, mm-hmm. πότε στο Μάτι, πότε στη Μάντρα, τελευταία στην Κρήτη. Όμως, αν θέλετε, κύριε Πίκουλα, τελικά η πολιτική προστασία, οι υποδομές ακριβώς σχεδιάζονται και υπάρχουν για να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους συνθήκες. Ναι, σωστό. Πρέπει μάλλον να σχεδιάζονται ακριβώς για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες. Δεν σχεδιάζονται για να ανταποκριθούν μονάχα σε συνηθισμένα. Και μια κατασκευή δεν σταματάει μόνο στην κατασκευή. Έτσι, θα πρέπει να συντηρείται και με τον ορθό τρόπο. Και όλα τα σχετικά. Όμως εδώ οφείλουμε γενικά να παραδεχτούμε, και νομίζω ότι ένας κόσμος απροκατάληπτος μπορεί να το δει, τα τεράστια, τα πολύ μεγάλα ποσά τα οποία έχουν εισρεύσει από τα ευρωπαϊκά ταμεία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά που κατευθύνονται, αν κατευθύνονται δηλαδή σε υποδομές για τις κοινωνικές ανάγκες, αντιπλημμυρική, αντισεισμική, θα έλεγα εγώ, προστασία, ζούμε στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης, αντιπυρική, ή κατευθύνονται σε άλλο και καλύπτουν άλλου είδους προτεραιότητες, αυτές που έχουν ανάγκη, λέμε εμείς, οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Mm-hmm. Τη γνωρίζουν. Καλά, δεν είναι μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι έχουν πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, ναι, και όχι, η ίδια είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι και άνθρωποι της. Αυτοδιοίκηση, ναι. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η τοπική διοίκηση, όπως λέμε εμείς, είτε mm-hmm. οι δήμοι, περιφέρειες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξυπηρετεί τα συμφέροντα, γιατί αποτελούν και αυτοί την τοπική έκφραση του κράτους. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν ασκούν διαφορετική πολιτική από την πολιτική του κεντρικού κράτους. Όμως, εγώ έλεγα για τη φιλοσοφία, κυρία Δημητρούλη, των ευρωπαϊκών κονδυλίων, και για το πώς τελικά σχεδιάζονται
και ποια σχεδιάζονται και ποια υλοποιούνται τελικά, ποια έργα προτάσσονται. Και αυτά δεν είναι τα έργα εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν ένα κόσμο, θα τον προστατεύσουν από τη φωτιά, από την πλημμύρα, από το σεισμό. Και δεν είναι, γιατί αυτά τα έργα δεν αποδίδουν κέρδη πέρα από το κέρδος που θα αποδώσουμε για την κατασκευή τους. Γι' αυτό και χρηματοδοτούν μεγάλους εθνικούς οδικούς άξονες, όπου εκεί βεβαίως η κερδοφορία των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων θα είναι συνεχής, μια που αυτοί αναλαμβάνουν τη λειτουργία τους και εδώ θα εισπράττουν και τα διόδια. Αυτή είναι μια διαφορά κατά τη γνώμη που πρέπει να τη δούνε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει και ο λαός συνολικά και μετά από αυτή την τραγωδία να απαιτήσει και να διεκδικήσει και όχι μόνο οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή και θα είναι νομίζω και η καλύτερη έτσι, η δικαίωση του αγώνα τους και θα είναι και ένας ίσως καλύτερος φόρος τιμής απέναντι σε αυτά τα θύματα να μην ξανασυμβεί κάτι μάλιστα. Τέτοιο. Να προχωρήσουμε έτσι στην πολιτική, έτσι, στον πολιτικό στίχο. Πώς εκτιμάτε την σε παρούσα φάση την πολιτική κατάσταση με δεδομένο ότι είμαστε σε μια εκλογική χρονιά και κυρίως θέλω την εκτίμησή σας αν γίνεται για τη μετεκλογική, για την επόμενη μέρα όταν και όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, δηλαδή είτε το Μάιο είτε τον Οκτώβριο. Ναι κύριε Πίκουλα, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φουλ προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω το βλέπουν όλοι, άσχετα από το πότε θα γίνουν, πότε ακριβώς θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Mm. Είμαστε σε εκλογική χρονιά και σε μια εκλογική χρονιά όπου θα είναι εκλογική. Και το δεν σας ακούω, κύριε Δελή, μας κάνει λίγο διακοπές στο τηλέφωνο. Δεν ακούστηκατε καλά. Ναι, λέω βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά έτσι κι αλλιώς. Ναι. Στο 2019 ήταν όλες οι εκλογές, mm-hmm. τοπικές, ευρωεκλογές, βουλευτικές. Ό,τι υπάρχει σε κάλπη θα στηθεί. Δεν το ξέρουμε. Αυτό, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν σας άκουσα κι εγώ τώρα. Λέω ότι υπάρχει σε κάλπη θα στηθεί. Έτσι, σωστά. Ακριβώς. Έχει σημασία, λέμε εμείς, σε αυτές τις εκλογές, από αυτές τις εκλογές, να βγαίνει ισχυμένη εκείνη η πολιτική δύναμη που στάθηκε δίπλα στο λαό, στις ανάγκες του και στα προβλήματά του, mm-hmm. ανυποχώρητα, και αυτή η δύναμη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Έχει σημασία δηλαδή, θα δώσει και κουράγιο στον κόσμο που αγωνίζεται και παλεύει για τα δικαιώματά του, είτε είναι στο Δήμο, στις περιφέρειες, στην Ευρωβουλή, στη Βουλή. Και έχει σημασία να αποδυναμωθούν όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες, κυρία Δημητρούλη, αποδεικνύεται συνεχώς ότι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο ανάπτυξης, υποστηρίζουν δηλαδή το ίδιο το σύστημα αυτό, mm-hmm. με επιμέρους διαφορές βεβαίως και δευτερεύουσες. Γι' αυτό και όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις μια χαρά συναντιούνται και μετεκλογικά. Το έχουμε δει να συμβαίνει κατά κόρον στα χρόνια των μνημονίων και να έχουμε όλους τους πιθανούς κυβερνητικούς συνδυασμούς, δεν αποκλείεται να το έχουμε και μετεκλογικά, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν, πώς θα εκδηλωθούν τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να μείνει θεατής των εξελίξεων, θα πρέπει ο ίδιος να πάρει τη μοίρα στα χέρια του, να διεκδικήσει, ας είναι προεκλογική η περίοδος, και τώρα θα πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες και βεβαίως όταν έρθει η ώρα να αξιοποιήσει την ψήφο του. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν.